Πάω και πάλι στα νότια του Ηρακλείου, εκεί στην περιοχή της Ευγιάνου, στη Ψαρή Φοράδα, γιατί στη συζήτηση που είχαμε τον Σωκράτη το Βαρδάκη, το είπα στο πρώτο μέρος της εκπομπής, ότι ξέρεις, εμένα οι άνθρωποι της περιοχής από εκεί συνεχώς μου λένε ότι θα πρέπει κάτι να γίνει επιτέλους, διότι όλη αυτή η ιστορία δεν πάει άλλο, ότι ο ιερός ναός της Κεραλιμανιώτισσας θα πέσει, διότι ξανασκεπάστηκε πάλι με τον Άιλον, εκείνο τον Άιλον που δεν πήρε βέβαια καμιά υπηρεσία δώρο, αλλά η ομάδα παραγωγών βάλανε οι άνθρωποι από την τσέπη τους τα χρήματα αυτά προκειμένου να σκεπαστεί, διότι ακόμα ψάχνουν ένα αρχαιολόγο από την υπηρεσία, ο οποίος η συντηρητή δεν ξέρω τι ακριβώς ψάχνουν, που να επιβλέπει τις εργασίες, διότι ένας εργολάβος έχει στείλει μια επιστολή και προς την περιφέρεια και προς την αρχαιολογία και λέει κοιτάξτε, στο τέλος περνάει ο χρόνος, εγώ θα κηρυχθώ έκπτωτος, δεν είμαι μέσα στο χρόνο που έπρεπε να έχω κάνει τις εργασίες, πείτε μου πώς την ευχή εγώ αυτό το πράγμα θα το αντιμετωπίσω. Από την άλλη σαφέστατα τα συνεργεία του κάθονται, οικοδομικά υλικά, σαφέστατα το budget που έχει βγάλει η περιφέρεια με τα λεφτά έτοιμα να εκταμιευθούν τόσο για την υπηρεσία, δηλαδή την αρχαιολογία και για την επίβλεψη του έργου, όσο και για τον εργολάβο στέκονται εκεί, δεν ξέρει κανείς ποια θα είναι η τύχη τους. Βλέπετε ότι όλα αυτά δημιουργούν προβλήματα. Οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί από την Ψαρή Φοράδα ζήτησαν να μιλήσουν και βέβαια τους δίνω το λόγο. Καλημερίζω αρχικά τον κύριο Μητσόπουλο, ο κύριος Δημήτρης Μητσόπουλος, ο οποίος είναι κάτοικος της περιοχής, αλλά είναι και δημοτικός σύμβουλος, έτσι δεν είναι κύριε Μητσόπουλε? Ναι, ναι, την καλημέρα μου. Καλημέρα. Σας ακούω λοιπόν. Εδώ ο κόσμος έχει αγαναχτήσει με αυτή την ιστορία, γιατί είναι ένα μνημείο το οποίο είναι αφημένο στη τύχη του. Τα είπατε όλα πριν, το έχουμε σκεπάσει με τον Άινον, είναι τιμόρυβο να πέσει, είναι κρίμα γιατί έχουν δει τα χρήματα, ο εργολάβος είναι σε αναμονή και ήδη όλα τα υλικά, τα πάντα έχουν πάρει 30% πάνω, ίσως και ο εργολάβος αυτή τη στιγμή με τα χρήματα αυτά να μην μπορεί ήδη να τελειώσει το έργο, γιατί ξέρω πολύ καλά και από τον Δήμο, ήδη ένας εργολάβος στην Έμπαρο έχασε την εγγυητική επιστολή 6.000 και τραβήχθηκε πίσω από το έργο του γιατί δεν μπορεί με τις αναπηρήσεις να το εκτελέσει. Φανταστείτε λοιπόν τι συμβαίνει. Η αδράνεια αυτή που υπάρχει από τη μεριά των υπηρεσιών, δεν ξέρω αν υπάρχει ευθύνη ή αν δεν υπάρχουν άτομα. Και το ότι υπάρχει, κινδυνεύει να μείνει το έργο ανεκπλήρωτο, να χαθούν τα χρήματα. Και ο κόσμος έχει αγαναχτήσει πλέον. Θέλει να ξεσηκωθεί και τους κρατάμε εδώ με τα δόντια. Μισό λεπτό, κύριε Μητσόπουλε. Κύριε Μητσόπουλε, μισό λεπτό. Γιατί είσαστε και δημοτικός σύμβουλος και φαντάζομαι ότι αυτά τα ξέρετε. Είχε ακουστεί στο πρόσφατο παρελθόν ότι ξέρετε και μετά το Σεπτέμβριο του 2021 ότι εκεί στην αρχαιολογία φορούσαν οι άνθρωποι και δύο παπούτσια σε κάθε πόδι, γιατί έπρεπε να τρέξουν και να τρέξουν ακόμα και για θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τις σεισμόπληκτες περιοχές. Ότι υπήρχαν αρκετές πιέσεις έτσι ώστε να γίνει ο έλεγχος, πιέσεις από την πλευρά της περιφέρειας ως ήθιστε και ως πρέπει να γίνει για να μετέχουν σε αυτές τις εργασίες. Εξακολουθεί να υπάρχει ακόμα τέτοιου είδους θέμα? Λυπάμαι που ρωτάω εσάς αν το ξέρετε, αλλά η αρχαιολογία δεν απαντά για να μας εξηγήσει. Το δημόσιο το ξέρουμε ότι είναι αργοχήντο, οι υπηρεσίες είναι μη επαρκείς, σημαντικές όλες οι υπηρεσίες, τα βλέπουμε κάθε μέρα και στον ΕΜΚΑ και παντού. Δεν δουλεύει το δημόσιο μετά την κρίση, έχει παραλύσει. Δεν δουλεύει σωστά. Αλλά πέρα από αυτό όμως, εδώ είναι ένα εξειδικευμένο θέμα. Είναι ένα μνημείο, η Παναγία είναι έχει μια υψηλή επισκεψιμότητα. Βρίσκεται σε μια ωραία θέση που είναι και το Φαράγγι. Εκεί υπάρχει το Φαράγγι, το οποίο το επισκέπτεται σχεδόν κάθε εβδομάδα από όλα τα μέρη του κόσμου. Οι όμιλοι. Και ο Σύλλογος των Παραλιών Κρήτης βοηθάει πολύ σε αυτό. Ο Ριβάτες και λοιπά, ναι, σωστά το λέτε. Και έχει μια πάρα πολύ επισκεψιμότητα και πέρα από αυτό μπορεί να βρεθούν και να δημιουργηθούν και πολλές νέες θέσεις εργασίας όταν ολοκληρωθεί αυτό το έργο. Δηλαδή δεν είναι μόνο το θρησκευτικό κομμάτι, είναι και το τουριστικό, είναι και ο δρόμος που πρέπει να φτιαχτεί, είναι πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να ολοκληρωθούν. Αλλά αυτό για να συμβεί πρέπει πρώτα να γίνει η κατασκευή και να σώσουμε
αυτό το υπέροχο μνημείο που έχουμε στον τόπο μας. Γιατί από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής δεν έχουν ασκηθεί σε όλους τους τόνους εκείνες οι πιέσεις που απαιτούνται, γιατί δεν τις έχω καταγράψει μέχρι σήμερα, κύριε Μητσόπουλε, έτσι ώστε να μην μπορούν πραγματικά να πάρουν ανάσα οι υπηρεσίες. Καταλαβαίνετε τι θέλω να σας πω, γιατί είσαστε έμπειρος πολιτικός. Η Δημοτική τώρα αρχή με την περιφέρεια νομίζω ότι δεν μπαίνει στα πόδια της περιφέρειας. Καταλάβετε, επειδή τόση αναλάβει απευθείας τα χρήματα έχουμε βγει από την περιφέρεια, δεν έχουμε περάσει στο Δήμο και να τα διαχειρίζει ο Δήμος να είναι υπεύθυνο για τους εργολάβους. Συγγνώμη. Γιατί εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, απαγορεύεται σε μια δημοτική αρχή, σε ένα δήμαρχο, να σηκώσει το τηλέφωνο ή να χτυπήσει το χέρι στο τραπέζι ή να τραβήξει ένα αυτί και να τους πει ότι ξέρετε, εδώ σε βάρος του τόπου μου συμβαίνουν αυτά. Πάνω από τη δημοτική αρχή είναι μια περιφέρεια, η αρχαιολογία, μια υπηρεσία του κράτους. Δεν μπορεί δηλαδή να βάλει μια φωνή, πρέπει να είναι κάτι στη δική της αρμοδιότητα ή στην αρμοδιότητα του Δήμου για να μπορέσει να βάλει τη φωνή και να ασκήσει πιέσεις. Εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω. Πρωτάκουστο είναι. Έχετε δίκιο σε αυτό. Δεν διαφωνώ σε αυτό το πράγμα. Απλά και την τελευταία φορά που πήγαμε στην αρχαιολογία μας είπε υπάλληλος ότι είμαστε δύο υπάλληλοι, τέσσερις και έχουμε ανάγκη για 30 υπαλλήλους. Δηλαδή, εσάς σας νοιάζει αυτό? Ναι. Υπάρχει ένα γενικότερο πρόβλημα στη λειτουργία του. Είπατε ότι το δημόσιο είναι παραλυμένο και καταλήγουμε πάλι εκεί θα φτάσουμε. Δεν πρέπει να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Αλίμονο. Αλίμονο. Το θέμα είναι ότι έχουμε τώρα μια ειδική περίπτωση η οποία είναι πάρα πολύ αξιόλογη. Πρέπει να δούμε, να ευαισθητοποιήσουμε τις υπηρεσίες και τον κόσμο. Όλους τους υπεύθυνους, να δούμε πώς θα σώσουμε αυτό το πράγμα να μην πέσει, να μην καταστραφεί. Μάλιστα. Γιατί μετά πού θα αποδοθούν ευθύνες. Από πλευράς Δήμου, τι σκέφτεστε να κάνετε και τι έχετε προτείνει μέχρι στιγμής, αν έχετε προτείνει? Κοίταξε, βρίσκεται στο Δήμο τώρα με τον COVID, έχουν παραλύσει τα πάντα. Μόλις προφέσεις τελείωσε την καραντίνα το Δήμο. Έλειπε μια εβδομάδα με COVID. Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν ο Δήμαρχος. Προηγούνται 3 χρόνια. Ναι. Σίγουρα. Κύριε Μητσόπουλε, εάν εσείς δεν καταλάβετε ποιο είναι το μέγεθος του προβλήματος, εσείς που φωνάζετε, κινητοποιήστε, γιατί μου είπαν ότι είσαστε έτοιμοι και για κινητοποίησεις και δεν ξέρω πώς τις βάζετε αυτές τις κινητοποίησεις μέσα στο δικό σας το πλάνο. Προσπαθούμε να κάνουμε τα πάντα και με το σωστό τρόπο. Γιατί εδώ υπάρχουν, δηλαδή κάθε πράξη θέλει και ένα βήμα. Εδώ πέρα στην περιοχή, αυτή τη στιγμή κάνουν υπομονή οι άνθρωποι. Έχουμε το δικό μας άνθρωπο στην περιφέρεια, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός και κάνει τα πάντα. Και γι' αυτό και από το Δήμο δεν έχουμε δει μπροστά να κάνουμε τίποτα. Έχουμε τον Παύλο τον Παριτάκη, ο οποίος έχει κάνει τα πάντα. Προσπαθεί να κάνει τα πάντα ο άνθρωπος. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα όμως δεν μπορώ να πάω μέσα στον υπάλληλο να τον πιέσω, να του βάλω τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι. Τα είπατε εσείς προηγουμένως, υπήρχαν αυτά. Και εσείς απαντήσατε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ναι. Αυτή λοιπόν είναι η κατάσταση, λέτε εσείς. Ναι, λέμε σως. Ναι. Σως πρέπει να σωθεί. Ωραία. Εντάξει. Τα λεφτά έτοιμα, εργολάβος περιμένει, είναι αμαρτία. Από το ζητήσατε να παρέμβατε και σας έδωσα το βήμα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μητσόπουλε. Να είστε καλά. Καλημέρα σας από τον 984. Πάντως η απάντηση, εγώ θα το κάνω το σχόλιο, έτσι, η απάντηση, γιατί θα μιλήσουμε και με τον κύριο Γιάννη Τζανάκη, ο οποίος έχει ζητήσει να τοποθετηθεί πάνω σε αυτό το θέμα. Είπα ότι δεν θα το αρνηθώ, ούτως ή άλλως πάντα τα μικρόφωνα του 984 είναι ανοιχτά. Πάντως απάντηση. Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Τι έγινε 3 χρόνια πριν ο κύριος Μητσόπουλος και τι γίνεται όταν λες έχω εγώ ένα δικό μου άνθρωπο. Τι σημαίνει αυτό, δεν έχω καταλάβει, για μια δημοτική αρχή που μέχρι σήμερα στο θέμα αυτό τουλάχιστον δεν έχει εμφανιστεί και δεν έχει παίξει το ρόλο που πρέπει να έχει. Λοιπόν, σας καλημερίζω, κύριε Τζανάκη, από τον 984. Τι κάνετε? Καλημέρα κυρία Βουλγεράκη, καλά εσείς πώς είστε? Είμαστε καλά. Λοιπόν, εσείς εκεί κάτω στην Ψαρή Φοράδα που σήμερα και εξαιτίας της κακοκαιρίας έχετε και θέματα και δεν ακούτε και τα ραδιόφωνα. Δεν ακούμε. Με πολλά παράσιτα όπως λέτε. Ναι. Λοιπόν, για να ακούσω την τοποθέτηση τη δική σας αναφορικά με την κυρία Λιμανιώτη, σας ζητήσατε και εσείς να παρέμβετε. Λοιπόν, είσαστε και στο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο νόμο, ναι. Ένα δευτερόλεπτο να πω τρεις ευχαριστίες, επειδή έχω υπηρετήσει τούτο τον τόπο πάρα πολλά χρόνια, είτε σαν πρόεδρος του τοπικού διαμερίσματος, είτε σαν δημοτικό σύμβουλος, είτε σαν πρόεδρος του συνεταιρισμού. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω. Θέλετε να παρέμβετε μέσω ευχαριστίας?
Θέλετε να παρέμβετε μέσω ευχαριστίας για αυτό που δεν έχει γίνει στην Κεραλιμανιώτισσα? Όχι, 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 αφήστε με, αφήστε με. Γιατί εδώ πρόκειται για παγκόσμια πρώτη, έτσι. Απλά θέλω να. Δεν πρέπει να το βγάλω από μέσα μου. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Παύλο τον Παριτάκη και στην περιφέρεια. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Λεβίτη μας, τον Παπά Νικόλα, που κάνει ό,τι μπορεί. Ναι. Εδώ, κυρία Δουλγεράκη, πρόκειται για παγκόσμια πρώτη. Φαντάζομαι δεν έχει ανοίξει τα χρονικά. Να υπάρχει το σχέδιο. Να υπάρχει ο εργολάβος. Να υπάρχουν τα χρήματα. Το βασικότερο. Και να περιμένουμε τι. Να χάσουμε τη χρηματοδότηση εξαιτίας της αρχαιολογίας. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Δηλαδή, και για μας, αυτός ο ναός είναι σημείο αναφοράς. Για μας, για τα παιδιά μας, είτε γελάμε εκεί θα πάμε. Είτε κλαίμε εκεί θα πάμε. Είτε έχουμε προβλήματα εκεί θα πάμε. Είναι η μάνα μας. Δεν το καταλαβαίνουν εύκολα. Και γι' αυτό είμαστε εξοργισμένοι όλοι. Γιατί καθυστερούμε, δηλαδή, ένα γιατί. Θα μας πει κάποιος. Δηλαδή, το έχετε ξανακούσει σε αυτό να υπάρχουν τα λεφτά και να μην προχωρεί το έργο. Mm. Συνήθως στο δημόσιο έχουμε άλλα προβλήματα. Δεν έχουμε τα λεφτά. Εμείς τα έχουμε. Mm. Δεν έχουν διάθεση. Δεν ξέρω τι παίζει. Θέλουν να πάρουν τα λεφτά από εμάς να τα δώσουν αλλού και γι' αυτό το καθυστερούνε. Δεν ξέρω τι να σας πω. Μα ποια τα χρήματα τα οποία είναι έτοιμα προς εκταμείευση, δεν το έχω καταλάβει. Ο κόσμος, αυτά που σας λέω, δεν είναι μόνο δικές μου σκέψεις. Ο κόσμος, ο απλός στο καφενείο, αυτό λέει. Γιατί εγώ μπορώ να δικαιολογήσω, αλλά μέχρι ένα σημείο. Δηλαδή και τα παραδαλά ερήφια μαζί μας γελάνε. Όχι το παραδαλό, τα παραδαλά όλα μαζί. Όποιος μας ακούσει, γελάει, όποιος να το πεις. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρω, αν το έχετε ξανακούσει αυτό το πράγμα, πείτε το μου και εμένα να το ξέρω. Μάλιστα. Προηγούμενα ο κύριος Μητσόπουλος μίλησε για αδράνεια, αλλά θέλω να σας πω ότι η αδράνεια αυτή ή οι καθυστερήσεις έχουν να κάνουν με όλους, σε όλη αυτή την μηχανή, την πολιτική ή την μηχανή. Δεν απεμπολώ τις ευθύνες που έχει ο Δήμος. Θα έπρεπε να έχει φωνή, πραγματική φωνή, έτσι ώστε τα πράγματα να μην έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο. Θα έπρεπε αυτά τα νάιλον με τα οποία έχετε σκεπάσει την εκκλησία όλοι σας, να μην είναι έργο, φιλανθρωπία, δωρεά της ομάδας παραγωγών της περιοχής, αλλά να είναι της Δημοτικής Αρχής. Θα έπρεπε η περιφέρεια μέσα από συμβούλια, οικονομικές επιτροπές, ανταλλαγή εγγράφων από τη μία και την άλλη πλευρά μαζί με την αποκεντρωμένη διοίκηση, επειδή μιλάμε για μνημείο του 855, να είχαν κινηθεί ταχύτατα και εσείς από πάνω να φωνάζετε. Θα έπρεπε η αρχαιολογία ως υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού επίσης να φωνάζει και να σκίζει μάτια για αυτά τα οποία συμβαίνουν. Τώρα, με τις ευχαριστίες εγώ επαναλαμβάνω και πατώντας σε δύο βάρκες δεν πρόκειται να καταφέρετε τίποτα. Αυτό. Σας λέω την αλήθεια. Εγώ βασικά δεν πατάω σε δύο βάρκες. Εσείς δεν μπορείτε να το ξέρετε, αλλά εγώ νιώθω όμως υποχρέωση να το κάνω αυτό. Διότι σας είπα, πρώτη φορά υπάρχουν τα χρήματα και δεν υπάρχει διάθεση. Δεν και υπάρχει αυτό θα ευχαριστώ στην περιφέρεια εγώ. Και ας μου λέτε εσείς ότι πατάω σε δύο βάρκες. Εμένα αυτό δεν με πειράζει. Δεν αναφέρομαι σε εσάς. Δεν αναφέρομαι σε εσάς. Εγώ νιώθω ότι πρέπει να το κάνω αυτό το πράγμα. Γιατί για φανταστείτε, αν μην υπήρχαν τα χρήματα, η Κεραλιμανιώτισσα ότι θα έχει πέσει. Mm. Με μαθηματική ακρίβεια. Αλλά εμείς, να ξέρετε, το μόνο σίγουρο ότι εμείς δεν θα την αφήσουμε να πέσει. Αν χρειαστεί, θα την κρατήσουμε και με τα χέρια. Να σας πω, κύριε Τζανάκη. Με τον νόμο, όπως εκεί θα μείνουμε. Πάτε. Ωραία, πάτε. Το πολυβόλιο μας φλακώσει εμάς. Πάτε σε κινητοποιήσεις. Θα πάμε. Θα πάμε. Δεν βλέπω άλλη λύση. Μόνο την κινητοποίηση. Ναι. Μόνο αυτό. Μα ούτως ή άλλως είναι ένα μνημείο που. Είναι μονόδρομος. Ναι, ναι, είναι ένα δεν μνημείο. Δεν είναι μόνο αναφορά για μας. Δεν είναι μόνο για την Τζάρι Φοράλα. Είναι για όλη την επαρχία. Είναι. Ξέρετε πώς. Από πώς και όχι. Και ακριβώς. Ακριβώς. Αυτό ήθελα να πω. Δεν έχει να κάνει μόνο με την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου ή κοντά από την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου. Έχει να κάνει από την Κεντρική Ελλάδα, Βόρεια Ελλάδα, σωστά. Και από το εξωτερικό ακόμα έχουν σημείο αναφορά στην Παναγία Κεραλιμανιώτισσα. Αν είναι το πρόσωπό μας τέτοιο, ανάλγητο, να την αφήσουμε να πέσει, τι να πω. Μάλιστα. Τα λόγια είναι περίτα. Νομίζω ότι αν δεν βάλουν μυαλό και νερό στο κρασί τους και αν δεν αναλάβουν τις ευθύνες τους. Τέταρτος χρόνος είναι η κυρία Δουλγεράκη αυτός. Περνά τώρα. Δεν είναι ούτε ένας ούτε δύο. Τέταρτος χρόνος που έχει ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Δηλαδή έλεος. Πόσο θα πάει πια. Πού θα πάμε. Πού θα πάμε. Έτσι, ας μας πούνε ρε παιδί μου τι θέλουν. Θέλουμε αυτό το πράγμα για να γίνει η δουλειά σας.
Γι' αυτό και η, αν θέλετε, η θέση που παίρνω, παίρνω θέση. Κύριε Τζανάκη, που λέει ότι μετά από τέσσερα χρόνια. Όχι, όχι, δεν έχει να κάνει μόνο με τη δουλειά μου. Λέει τέσσερα χρόνια ένα θέμα το οποίο ανακυκλώνεται. Μα Δήμος δεν ακούει. Μα περιφέρεια με γραφειοκρατία, υπηρεσίες παρά υπηρεσίες, φορές δεν ακούει. Είναι μόνο η ομάδα παραγωγών. Είναι μονάχα ένα εκκλησιαστικό συμβουλίο, γιατί παλεύεται με νύχια και με δόντια. Η αρχαιολογία δεν ακούει. Το Υπουργείο Πολιτισμού δεν ακούει. Μα δεν βρέθηκε κανένας. Η Μενδώνη ήταν εδώ πάλι δύο μέρες. Δεν βρέθηκε ένας να την πλησιάσει και να τη το θέσει. Βουλευτές καταγόμενοι από την περιοχή δεν ακούτε. Τέσσερα χρόνια μετά πάει πολύ για να λες ότι έχεις βαρικό ή ναι. Ναι, πάρα πολύ πάει. Και η μπαταρία θα έχει, ξανά έχει τελειώσει από να έχει αλλάξει. Έτσι. Λοιπόν, κύριε Τζανάκη, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Κύριε Βαρδάκη, μου να σας πω το εξής. Έχουμε κάνει άπειρες συζητήσεις τα τελευταία τρία χρόνια αναφορικά με ένα θέμα που λέγεται Παναγία Κεραλιμανιώτισσα. Θα σας πάω ευθύς αμέσως εκεί, διότι οι άνθρωποι ετοιμάζουν κινητοποιήσεις, οι φίλοι μου στην Ψαριφοράδα, διότι μιλάμε για ένα μνημείο, με δύο κουβέντες θα το πω εγώ, το 855. Έχει τα μύρια όσα προβλήματα, κυρίως προβλήματα ως φαίνεται και μέσα στο ναό, ο οποίος είναι άδειος, έχει αδειάσει, έχουν φύγει τα πάντα. Μόνο το τέμπλο και η τύχη είναι. Κανένας δεν μπορεί να περάσει. Και εδώ και τρία χρόνια παλεύουν οι άνθρωποι αυτοί με τα απίστευτα. Μια μελέτη που καταθέσανε το 18, στη συνέχεια να περάσουν από τη γραφειοκρατία, τους γραφιάδες των υπηρεσιών. Όπου και αν βρίσκονται αυτοί οι γραφιάδες, δήμοι, περιφέρειες, αρχαιολογίες κλπ. Και βρίσκονται σήμερα, μετά που υπήρξε εργολάβος, πέρασε το θέμα από την Οικονομική Επιτροπή, βγήκαν κονδύλια, περιμένουν να εκταμιευθούν. Τόσοι μήνες μετά, περιμένουμε να βρεθεί ένας συντηρητής για να μπορεί, λέει, να επιβλέπει το έργο, επειδή είναι κτίσμα το 855. Αναρωτιέμαι γι' αυτό τον ναό, κτίσμα το 855, γιατί το Υπουργείο Πολιτισμού και η Αρχαιολογία μέχρι σήμερα δεν είχε κάνει τα δέοντα για να μπορέσει να το σώσει. Είναι η πρώτη ερώτηση. Ο ναός ξανασκεπάστηκε φέτος. Δεν πήκε ο εργολάβος τελικά, διότι δεν έχουν το συντηρητή να επιβλέπει. Θα μπορούσε και ένας αρχαιολόγος να πάει και μετά, μόλις βρεθεί ο συντηριστής. Ένας διαγωνισμός ο οποίος δεν είχε προκηρυχθεί για να βρούνε τον αρχαιολόγο, το συντηρητή, να βλέπει το έργο για χι λόγους, για φόρτο εργασίας κλπ. Ένα τηλέφωνο το οποίο δεν απαντάει ή τηλέφωνα τα οποία δεν απαντάνε. Άνθρωποι οι οποίοι δεν σου δίνουν απαντήσεις από την αρχαιολογία, τουλάχιστον στη χθεσινή ημέρα προσωπικά, μια ώρα προσπαθούσα να επικοινωνήσω μαζί τους το διάστημα από μία μέχρι δύο και όχι τίποτα άλλο. Δεν ήθελαν και να αφήσουν μήνυμα, να αφήσω μήνυμα για να το δώσουν στον άνθρωπο, στον αρχαιολόγο, στην αρχαιολόγο, στον άνθρωπο ο οποίος προείσταται της υπηρεσίας αυτή την ώρα. Δεν μου λέτε, αυτή είναι κατάσταση, γιατί την ξέρετε, την παλεύουμε, την παλεύετε. Ποια είναι τελικά η παρέμβαση και ποια είναι η δύναμη της παρέμβασης, είτε της δικής σας, είτε της περιφέρειας, είτε της δημοτικής αρχής σε αυτό το θέμα. Αύριο θα έχετε στη συνείδησή σας εκείνο που λέει έφυγε ένα μνημείο το 855, γιατί δεν τα καταφέρατε. Θα το δεχτείτε? Εγώ προσωπικά όχι. Εγώ προσωπικά όχι. Δεν είναι εγωιστικό, αλλά το λέω μια φορά. Δεν το έχω ξαναπεί αυτή την κουβέντα, δεν το έχω ξαναπεί ποτέ σε μέσο ενημέρωση. Ποτέ, πρώτη φορά το λέω. Και αναλαμβάνω και την ευθύνη που λέω αυτό που είπα. Που σε πολλές παρόμοιες συζητήσεις έχω πει ότι αναγνωρίζω τα λάθη, και τα προσωπικά μου, αλλά και γενικά. Κυρία Δουγεράκη, κοιτάξτε, ο πολιτισμός της χώρας, μάλλον να το πω αλλιώς, ακόμα και ο Θεός να κατέβει τη γάγρανα της γραφειοκρατίας, και εδώ μπορείτε να μας κατηγορήσετε όλους, τη γάγρανα της γραφειοκρατίας δεν μπορεί να την πολεμήσει όπως ισχύει σήμερα στη χώρα μας. Εδώ βέβαια είναι διαχρονικές ευθύνες, τεράστιες ευθύνες όλων των κυβερνήσεων, τα τελευταία τουλάχιστον 30 χρόνια. Που ενώ όλοι μιλούσαμε για ηλεκτρονική διακυβέρνηση, όλοι μιλούσαμε, θυμάστε από παλιά μέχρι σήμερα κλπ. Ποτέ δεν καταφέραμε το πολιτικό σύστημα. Ένα συνάδελφό σας, ένα συνάδελφό σας. Που μας βρίσκουν σε καθημερινή βάση
τα βρίσκουμε στην πόρτα μας. Ένα συνάδελφό σας σε μια άλλη στιγμή ειλικρινίας είχε πει: γραφειοκρατία ισούται με τη μία ανάληψη των ευθυνών από τον καθένα από εμάς, αναφερόμενος σε όλους τους βουλευτές. Όταν λοιπόν δεν θέλουμε να αναλάβουμε τις ευθύνες μας, λέμε ότι υπάρχει γραφειοκρατία και έτσι και εμείς φροντίσαμε όλοι μας να την υιοθετήσουμε. Λοιπόν, λέτε ότι εσείς δεν θα το δεχτείτε. Να πω ότι μετά τη Μελίνα Μερκούρη, όλες οι κυβερνήσεις μετά από εκεί, γιατί διαβάζομαι και εμείς πέντε πράγματα, απαξίωναν ακόμα και τον πολιτισμό της χώρας. Το λέω με τι θα γίνει με το συγκεκριμένο, θα μου πείτε. Επειδή το ξέρετε το θέμα πολύ καλά, δεν θα κάνω καμιά αναδρομή. Το ξέρετε, το έχετε βιώσει, το έχετε σηκώσει, έχετε κάνει τις παρεμβάσεις σας, αγωνιάτε και ξέρετε πολύ καλά ότι και εμείς αγωνιούμε μαζί με σας. Κοιτάξτε να δείτε. Έχουν γίνει άμεσα. Εσείς όμως μπορείτε να φέρετε το αποτέλεσμα, ενώ εγώ όχι. Αρκετές παρεμβάσεις. Εγώ σας λέω τώρα, αν σας πω ότι σηκώνω τα χέρια ξανά, αν σας πω τώρα ότι εγώ πριν 15 μέρες που εσείς πάλι με ενοχλήσατε εκτός αέρα, το έλεγα έτσι, και έκανα 10 τηλέφωνα. Τελικά κατάφερα να μου δοθεί μια υπόσχεση ότι επειδή ήταν άγωνη. Άγωνος ο διαγωνισμός. Και γι' αυτό λέω ότι καμιά φορά σηκώνεις τα χέρια ψηλά. Εκεί δεν μπορείς να παρέμβεις. Ήταν άγωνος ο διαγωνισμός για τον συντηρητή. Δηλαδή δεν βρήκαν συντηρητή. Δεν δήλωσε συμμετοχή στο διαγωνισμό κανένα συντηρητή για την Κεραλιμενιώτησα. Δεν μπορεί να το δει ένας αρχαιολόγος. Τόσο έχει η υπηρεσία. Κάντε μου τη χάρη τώρα. Ναι. Κάντε μου λέω τη χάρη. Ενώ ρητορικά το λέω, όχι κάντε μου εσείς τη χάρη. Κάντε μου όμως τη χάρη, κύριε Βαρδάκη. Έχει τόσο αρχαιολόγους η υπηρεσία. Υπάρχει και άνθρωπος από την περιοχή εκεί κάτω, δηλαδή που είναι αρχαιολόγος. Δηλαδή τι γίνεται με αυτή την ιστορία. Αυτό θέλω να σας πω. Επειδή ο διαγωνισμός του αρχαιολόγου είχε θετική εξέλιξη. Δεσμεύτηκε λοιπόν η υπηρεσία. Και το λέω στον αέρα, δεν κρύβω κάτι πίσω από το δάχτυλό. Δεσμεύτηκε λοιπόν η υπηρεσία να ξεκινήσει. Λόγω και των προβλημάτων που έχουν προκύψει με τον εργολάβο, που τα ξέρετε πολύ καλά, να μην τα λέω στον αέρα, δεν χρειάζεται να τα λέω. Δεν υπάρχουν προβλήματα με τον εργολάβο. Λόγω αναθυμίσεων και λόγω να το πω. Έτσι, υπάρχουν τέτοιου είδους θέματα που λέει ότι εγώ έδωσα μία προσφορά, πήρα το έργο, κατοχυρώθηκε μετά από εκείνες τις άλλες τις διαδικασίες που και εκεί έπρεπε να κάνεις 185 τηλέφωνα για να τρέξουν πράγματα στην περιφέρεια. Όχι, επειδή το είπατε έτσι για να μην νομίζει ο κόσμος ότι σημαίνει τίποτα με τον εργολάβο. Και λέει ο άνθρωπος, γιατί μέχρι και επιστολή από ό,τι ξέρω έχει στείλει στην αρχαιολογία και στην περιφέρεια λέγοντας, ρε παιδιά τι θα γίνει, εμένα τα συνεργεία μου περιμένουν, δεν θα δουλέψω. Έτσι είναι. Η δέσμευση που δεν τέλειωσα. Η δέσμευση που υπήρχε λοιπόν πριν 10 μέρες, ότι ήταν ότι θα πήγαινε να ξεκινήσει η εργολαβία, να ξεκινήσει να λειτουργεί ο εργολάβος μόνο με τον αρχαιολόγο. Και επιπροσθέτως θα γινόταν νέος διαγωνισμός για συντηρητής. Αλλά αυτό που εμένα με είχε ικανοποιήσει τότε, που τελικά αποδείχθηκε ότι δεν έγινε από ό,τι μου λέτε σήμερα. Γιατί εγώ είχα την εντύπωση ότι είχε ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Ειλικρινά σας το λέω. Το μνημείο είναι σκεπασμένο εκ νέου με το νάιλον, το οποίο θα ακούσουμε στην πορεία εμείς τους ανθρώπους από την περιοχή, γιατί με βρήκαν οι άνθρωποι για άλλη μια φορά και μου είπανε μα όσον ελέησον, το μνημείο ξανασκεπάστηκε με το νάιλον που είχε κάνει δώρο, προσέξτε, η ομάδα παραγωγών της περιοχής, γιατί τα λεφτά δεν υπήρχαν για ένα νάιλον από τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους, για να μην βρέχεται, δηλαδή. Να μην πω τη λέξη που έχω μέσα στο μυαλό μου, αλλά τέτοια ντροπή πια. Μωρέ Σοκράτη Βαρδάκη, τέτοια ντροπή πια. Κυρία Βουγγεράκη, θα κάνω μια προσπάθεια. Εντάξει, τι να πω τώρα. Δεν θα απασχολήσω ξανά με αυτό το θέμα κανένα σας. Δεν θα ξαναμιλήσω μαζί σας για αυτό το θέμα. Δεν θα το επαναφέρω αυτό το θέμα. Οι κύριοι και οι κυρίες της αρχαιολογίας μπορούν κάλλιστα να μην σηκώνουν το τηλέφωνό τους, να μην δέχονται να μεταφέρουν μηνύματα στον άνθρωπο ο οποίος προείσταται ή της υπηρεσίας. Μπορεί να λένε είναι σε ένα άλλο κτίριο, σε ένα άλλο τηλέφωνο, το τηλεφωνικό κέντρο να σε παραπέμπει σε ένα χ νούμερο τηλεφωνικό και το χ νούμερο το τηλεφωνικό να λέει μα εδώ δεν είναι γραφείο αρχαιολόγου, εδώ είναι το πρωτόκολλο. Δηλαδή να παίζεται όλη αυτή η μπάλα. Εγώ δεν το δέχομαι αυτό, όπως εσύ είπες πριν από λίγο Σοκράτη Βαρδάκη, ότι για τη δική σου τη συνείδηση ως βουλευτής αυτή την ώρα δεν δέχεσαι το μνημείο αυτό να πέσει. Το ίδιο κάνω και εγώ. Δεν θα ξαναπασχολήσω ούτε την αρχαιολογία, ούτε εσένα, ούτε κανένα. Εσείς αναλαμβάνετε την ευθύνη. Εγώ μόνο θα σας τα λέω. Και θα το συνεχίσουμε και εύχομαι τις επόμενες μέρες να έχουμε
Εύχομαι, εύχομαι τουλάχιστον. Έτσι λέγαμε βέβαια και πέρυσι, ότι την ημέρα της Παναγίας, το 15ο, ο Παπά Νικολής θα λειτουργούσε στην εκκλησία. Πέσαμε όλοι έξω. Εντάξει, ας αναλάβουμε τις ευθύνες. Εντάξει, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αν υπάρχουν. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι γι' αυτό σας είπα ότι έχω τη συνείδηση για το συγκεκριμένο θέμα, γιατί ήσυχη, γιατί έχουμε κάνει μια τεράστια προσπάθεια. Τώρα θα ξαναπροσπαθήσω και σήμερα και αύριο και μαζί με τους ανθρώπους, τον Παπά Νικολή και όλους τους φορείς εκεί της περιοχής, με τους οποίους είχαμε πάει. Θυμάστε πολύ καλά ότι ολόκληρη διαμαρτυρία είχαμε κάνει στην αρχαιολογική υπηρεσία πριν ένα χρόνο. Και έχουν περάσει τώρα 3 χρόνια. Και ας ευχηθούμε ότι θα πάμε. Στην ψαρή φοράδα να μας χειράσει ο Παπά Νικολίος μια ρακή. Α, συγγνώμη, όχι ρακή. Συγγνώμη, όχι ρακή. Απόσταγμα διήμερου. Από σήμερα.